Αγαπητοί μου αδελφοί, έφτασε και η ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Λέμε η μεταμόρφωση του Κυρίου μας, αλλά όμως ο Κύριος δεν μεταμορφώθηκε ποτέ. Έχουμε μεταμόρφωση του Χριστού ή μεταμόρφωση των Αποστόλων, των ανθρώπων, οι οποίοι είδαν τον Κύριο μέσα στη λάμψη καθώς ιδύναντο. Αυτή η λέξη καθώς ιδύναντο, καθώς μπορούσαν, σημαίνει θα μπορούσαν και καλύτερα ή θα μπορούσαν χειρότερα. Άρα τι είδαν οι Απόστολοι, επέτρεψε ο Κύριος όπως επιτρέπει και σε εμάς πολλές φορές τους απλοϊκούς ανθρώπους που αγωνίζονται για τον Χριστό, όπως τον Γέροντα Παΐσιο, τον Γέροντα και Άγιο Πορφύριο και άλλους Αγίους Εκκλησίας μας, κάποια στιγμή όταν όντως η ψυχή τους και η ζωή τους μεταμορφώνεται πραγματικά, αλλοιώνεται, αλλάζει δηλαδή προς το καλύτερο, τότε επιτρέπει ο Θεός και βλέπουν το άκτιστο φως. Αυτό που με αυτά τα μάτια τώρα εμείς δεν το βλέπουμε. Και γιατί δεν το βλέπουμε, διότι δεν έχουμε υποστεί την καλή αλλίωση, την καλή μεταμόρφωσή μας. Μεταμόρφωση. Αλλάζω μορφή. Μετανοώ. Αλλάζω νου. Προσέξτε ότι και οι δύο λέξεις μπροστά έχουν τη λέξη μετά. Είναι το ίδιο νόημα. Είτε λέω μετανόησε, είτε λέω μεταμορφώθηκε, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλάζω μορφή, αλλάζω νου. Ενώ δηλαδή πορεύομαι έναν δρόμο της αμαρτίας, αλλάζω κάποια στιγμή το νου μου, δηλαδή μεταμορφώνομαι. Παίρνω μια καινούρια μορφή. Είχα τη μορφή τη δαιμονική, τη μορφή του κόσμου, την κοσμική, και μεταμορφώνομαι σε άνθρωπον κατά Χριστό. Αυτό έπαθαν και οι 12 μαθητές του Κυρίου. Μεταμορφώθηκαν. Επέτρεψε ο Χριστός να δουν μέσα και πάνω στο όρος Σταυρού, μέσα από την Αγία Νεφέλη που τους εσκέπαζε, που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, η Νεφέλη εκείνη, να δουν τον Χριστό να λάμπει υπέρ των ήλιων. Δηλαδή να είναι πιο λαμπερό το φως του που ακτινοβολούσε και από τον ήλιο το μεσημέρι που δεν μπορούμε να το δούμε. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Και είπε εγώ ημί το φως του κόσμου. Άρα ο Χριστός πάντοτε εκπέμπει αυτό το φως. Και όταν γεννήθηκε, όπως έχω πει, στη σπηλιά, μέσα στη Βηθλέμ, και όταν μπήκε στον Ιορδάνη ποταμό, και όταν περπατούσε στους δρόμους της Βηθλέμ, της Ναζαρέτ, της Καπερναούμ, της Ιερουσαλήμ, πάντοτε λάμπει, γιατί είναι το φως. Πάντοτε λάμπει. Οι άνθρωποι δεν το έβλεπαν και δεν το βλέπουν. Μπορούμε να το δούμε όμως όταν γίνει αυτή η μετάνοια, η αλλαγή του νου και της ζωής του ανθρώπου. Αλλάξουμε μορφή, αλλάξουμε χαρακτήρα. Και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και σήμερα, αδελφοί μου, που αλλάζουν χαρακτήρα. Και αυτό το βιώνουμε και το νιώθουμε εμείς, ιδιαίτερα που ζούμε στα μοναστήρια. Βλέπεις ανθρώπους που μύχευαν, ανθρώπους που πόρνευαν, βλέπεις ομοφιλόφιλους, βλέπεις γυναικάδες, βλέπεις μέθησους, βλέπεις ανθρώπους που είναι στο χαρτί, στο τάβλι, ανθρώπους του τζόγου, ανθρώπους με ναρκωτικά, και ξαφνικά επεμβαίνει χάρις του Θεού, γιατί οι ίδιοι το ζητούν και το θέλουν, και αλλοιώνεται η μορφή τους. Αλλάζει ο νους τους.
και ζουν μετά την κατά Χριστόν ζωή. Μια νέα ζωή. Αυτή είναι η μεταμόρφωση, η δική μας. Και τότε τα μάτια μας βλέπουν και συλλαμβάνουν αυτά που δεν μπορούμε να δούμε τώρα. Άρα η λέξη μετάνοια και μεταμόρφωση είναι στην ουσία το ίδιο πράγμα. Είναι η αλλαγή πορείας στη ζωή του ανθρώπου. Και το γιορτάζουμε κάθε χρόνο, γιατί μας δίνει ο Κύριος αυτή την ευκαιρία κάθε χρόνο να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να μεταμορφωθούμε, να γίνουμε κι εμείς φως, να μπορούν τα μάτια μας να βλέπουν αγγέλους, να βλέπουν τα όρατα, γιατί ο Κύριος μας είναι ποιητής αοράτων και ορατών. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά, τα όρατα, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της μεταμόρφωσης, να τα αντιλαμβάνεται η ψυχή μας και να τα βλέπει με το πνευματικό μάτι, αλλά και με αυτό το μάτι, όπως είδαν οι Κύριοι, αυτοί οι Απόστολοι, οι Άγιοι μας, είδαν, αδελφοί μου, το φως του Χριστού και τα ρούχα του να είναι σαν το χιόνι λευκά. Σαν το χιόνι. Τόσο μπόρεσαν και είδαν. Ο Χριστός λάμπει ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτός είναι ο ίδιος, επαναλαμβάνω, το φως και θα είναι και το φως στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας αλλάξουμε λοιπόν ζωή. Ας αλλάξουμε μετάνοια. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα και αυτές τις ημέρες της μεταμορφώσεως που στέλνει το Ευαγγέλιο μας και αυτή η γιορτή η οποία τιμούμε και εορτάζουμε. Ας αλλάξουμε ζωή. Εμείς εδώ μέσα στο μοναστήρι και σε άλλα μοναστήρια βιώνουμε ανθρώπους που έρχονται και εξομολογούνται, όπως σας είπα. Αλλά και πολλοί μοναχοί που έχετε. Όταν βλέπετε ένα μοναχό, μην τον θεωρείτε έναν Άγιο. Πιο πριν μπορεί να ήταν πόρνος. Πιο πριν μπορεί να ήταν ομοφιλόφιλος. Πιο πριν, αδελφοί μου, μπορεί να ήταν μέθυσος. Μπορεί να ήταν γυναικάς, να μίχευε. Μπορεί να ήταν χαρτοπαίκτης. Μπορεί να ήταν δολοφόνος. Να είχε κλειστεί στη φυλακή για εγκλήματα που διώκονται από τον ποινικό κώδικα. Κι όμως, του μίλησε ο Χριστός στην καρδιά του, αλλάζει ζωή και αποφασίζει αυτό να το δείξει κιόλας, ότι άλλαξε ζωή. Και φοράει το μοναχικό χιτώνα. Γίνεται μοναχός, αδελφοί μου, και μονάζει σε κάποιο μοναστήρι. Πολλοί άνθρωποι μέσα στα μοναστήρια βίωσαν την αμαρτία και κάποια στιγμή στα 25 τους, στα 30, στα 40, στα 50, στα 60 μεταμορφώθηκε η ζωή τους, μετανόησαν, άλλαξαν ζωή και άλλαξαν πορεία. Ακριβώς αυτό θέλω, αδελφοί μου, να κάνετε και εσείς, να αλλάξετε πορεία. Και αυτό το κανάλι, αυτό προσπαθεί να κάνει, γι' αυτό κατηχεί. Να αλλάξουμε πορεία, να μεταμορφωθούμε, γιατί μεταμόρφωση και μετάνοια είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ακριβώς. Ώστε όταν έρθει η ώρα μας να παρουσιαστούμε στον Χριστό και εμείς μέσα στα λευκά, μέσα στο άκτιστο φως, οι άγγελοι όταν πάρουν την ψυχή μας και την πάνε στα ουράνια, να είναι η ψυχή μας μες στο άκτιστο φως και μες στην αγκαλιά των αγγέλων και της Παναγίας μας που θα εορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Και τώρα θέλω όσοι δεν έχετε εγγραφή να εγγραφείτε εκεί που λέει εγγραφή, εάν ωφελείστε. Και θα ακολουθήσουν μερικές επίγουσες ανακοινώσεις που έχω να σας κάνω. Πρώτα απ' όλα, το μοναστήρι μας γιορτάζει 15 Αυγούστου το πρωί
την Παναγία, την Τρικορφιώτισσα, τη θαυματουργό αυτή εικόνα της Παναγίας μας, την οποία τιμούμε και εορτάζουμε. Σας προσκαλούμε λοιπόν 15 του μηνός, όσοι μπορείτε να είστε εδώ, να τιμήσουμε και να εορτάσουμε την Παναγία μας, να έχετε εξομολογηθεί, να έχετε ετοιμαστεί, ώστε να μεταλάβετε και του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επίσης, 11 Αυγούστου, το απόγευμα 8 η ώρα, αδελφοί μου, θα γίνει η περιφορά εδώ στο μοναστήρι μας του Επιταφείου της Παναγίας. 11 Αυγούστου, πάντοτε μία Κυριακή πριν της Παναγίας, εορτάζουμε και κάνουμε την περιφορά του Επιταφείου, που όπως γίνεται και τη Μεγάλη Παρασκευή για τον Κύριό μας. Περιφέρουμε το σώμα της Παναγίας για να πάρουμε όλη τη χάρη και την ευλογία της, ψάλλοντας τα εγκόμια όπως ψάλλουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Επίσης, δεύτερη ανακοίνωσή μου είναι, αδελφοί μου, ότι έχουν έρθει τα λείψανα στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, των Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης. Από 1 Αυγούστου και θα παραμείνουν μέχρι 28 Αυγούστου. Μέχρι 28 Αυγούστου. Είναι τα λείψανα των Αγίων από τη Μυτιλίνη. Όσοι δεν μπορείτε να πάτε Μυτιλίνη, είναι ευκαιρία να οργανώσετε ένα προσκύνημα, μία εκδρομή και να έρθετε στο γυναικείο μοναστήρι του Τρικόρφου να προσκυνήσετε τον Άγιο Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη, τους θαυματουργούς μάρτυρες, αλλά εκεί ευρίσκονται και τα λείψανα τώρα από την Κριμαία του Αγίου Λουκά του Ιατρού του Θαυματουργού. Να λοιπόν ευκαιρία να πάρετε τη χάρη και μετά να ανεβείτε και στο δικό μας μοναστήρι να προσκυνήσετε, που απέχει περίπου 10 λεπτά. Επίσης, αδελφοί μου, έχουμε το Σαρανταλίτουργο. Ξεκινήσαμε 1 Αυγούστου και θα τελειώσουμε 14 Σεπτεμβρίου. Μνημονεύουμε ονόματα ζώντων και τεθνεώτων. Και ιδιαίτερα όταν κοιμάται και φεύγει κάποιος από τη ζωή, είτε είναι γονείς μας, είτε είναι συγγενείς μας, πρέπει να κάνουμε ένα σαρανταλίτουργο. Και ταυτόχρονα να βοηθάμε με την ελεημοσύνη μας. Το μοναστήρι ή οπουδήποτε σε άλλο μοναστήρι κάνουν σαρανταλίτουργο. Αδελφοί μου, εδώ με τις ελεημοσύνες σας αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε και προχωρούμε την περίφραξη της Ιεράς Μονής μας. Είναι πάρα πολλά μέτρα. Ξεκινήσαμε από πέρυσι. Δεν μπορέσαμε λόγω οικονομικών δυσκολιών να ολοκληρώσουμε την περίφραξη. Συνεχίζουμε φέτος και πιστεύουμε με τη δική σας βοήθεια, διότι και τα ζώα μπαίνουν μέσα. Δυστυχώς βοηδί, αγριογούρουνα, αλεπούδες που μας τρώνε τις κότες, τα αγριογούρουνα που καταστρέπουν την παραγωγή, τα καρπούζια που κάνουμε για να φάμε, τις ντομάτες, τους κήπους μας δηλαδή, αλλά και λύκοι οι οποίοι μας κατασπάραξαν κάποια στιγμή τα πρόβατα. Γι' αυτό όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, μπείτε στο gerondasnektarios.gr, αυτό είναι το blog μου, όπου αναφέρονται όλα τα νέα, και πηγαίνετε επίσης, αδελφοί μου, εκεί που λέει ονόματα προς μνημόνευση. Στείλτε τα ονόματά σας. Και όσοι μπορείτε, βοηθήστε με την ελεημοσύνη σας, ώστε να προχωρήσουμε την περίφραξη της Ιεράς Μονής. Καλή μεταμόρφωση να έχουμε. Καλή μετάνοια. Σας περιμένουμε εδώ στο Τρίκορφο αυτές τις Άγιες ημέρες. Χαίρετε, αδελφοί μου.